βάζει την Τουρκία στη θέση που πρέπει να έχει, δηλαδή την καθιστά υπεύθυνη, αλλά δεν την καθιστά υπεύθυνη απαγορευτικά, την καθιστά υπεύθυνη δίνοντάς της κίνητρα και χρήματα και ό,τι θα σου παίρνω σιγά σιγά τους πρόσφυγες. Υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η προσωπική μου άποψη, παρότι κάποιοι άλλοι νομικοί μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, όπως ξέρετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι απόψεις διχάζονται σε πάρα πολλά πράγματα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί δεν θα αφαιρεί από κανέναν τις νομικές του δυνατότητες. Δεν θα αφαιρεί από κανέναν δηλαδή τη δυνατότητα της εξατομικευμένης αίτησης του ασύλου, δεν θα αφαιρεί από κανέναν τη δυνατότητα της προστασίας εφόσον το άσυλο του παρασχεθεί. Εδώ θέλω να σας τονίσω και αυτό θέλω να το καταλάβετε πιο πολύ σαν προσωπική μου άποψη, ότι το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται και μία υποκριτική τάση. Δεν αφορά εσάς αυτό το πράγμα, δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αν θέλετε, είναι ένας δικός μου καημός, που λέει ότι οι Σύριοι στην Τουρκία που υποφέρουν, που κάνουν, που ράνουν, δεν είναι αλήθες. Τα προηγούμενα 5 χρόνια που οι Σύριοι είναι στη Τουρκία, ψάξτε, βάλτε τους ανθρώπους σας να ψάξουν. Δεν υπάρχει ούτε μία καταγγελία. Για παράδειγμα, από τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία τώρα σκίζεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων, δεν υπάρχει ούτε μία κατηγορία ότι στη Τουρκία υπάρχει απειλητική παραβίαση των δικαιωμάτων των Σύρων προσφύγων. Υπάρχουν εκθέσεις νομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μεμονωμένων αλλά σαν θεσμοί, οι οποίοι δίνουν ότι είναι μια χώρα υπό ένταξη, έχει βελτιώσει τον νόμο της ασύλου, τον νόμο της για το άσυλο και έρχεται σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, δίνει εργασία στους πρόσφυγες, τους δίνει δικαιώματα για εκπαίδευση και όλα αυτά επίσης τα αναθέτουμε στη UNHCR για να μπορέσει να βεβαιώνει ότι γίνονται. Και βέβαια, εάν υπάρχουν παραβιάσεις δικαιωμάτων, εδώ είμαστε. Η κάθε αίτηση θα κρίνεται εξατομικευμένη. Θα τελειώσω γιατί θέλω να πω 2 πράγματα ακόμα για την ασφάλεια. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί στην ασφάλεια και αυτό πιστεύω ότι το ξέρετε. Περάσανε 700.000 άνθρωποι από τον τόπο μας. Δεν είχαμε κάποια θεαματική αύξηση της μικροεγκληματικότητας. Τώρα αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα έχουμε περίπου 50.000 ανθρώπους σιγά σιγά. Πάλι δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η αστυνομία μας είναι εκεί, με τις δυνάμεις που έχει. Υπάρχει περίπτωση, εάν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, να έχουμε μικρές αυξήσεις? Ναι, υπάρχει. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν θα το αφήσουμε λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Υγειονομικά προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε. Μπορεί να έχουμε, εάν δεν μπορέσουμε να δώσουμε μορφή στο χάος. Δηλαδή να τους βάλουμε τους ανθρώπους μέσα σε χώρους όπου θα ελέγχονται πιο εύκολα κάτω από καλύτερες συνθήκες από αυτές την ιδωμένη. Βεβαίως. Αλλά θα το φτιάξουμε. Δίνουμε σχήμα στο χάος. Ο στρατός που τόσο εσείς τιμήσατε σήμερα εδώ πέρα και πολύ καλά κάνατε. Χτίζουμε περίπου 500 με 1000 θέσεις την ημέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 36.000 θέσεις. Δυστυχώς. Το πρόγραμμα του UNHCR, το οποίο είχε 20.000 θέσεις σε επιδοτούμενα ενίκια, μέχρι στιγμής δεν απέδωσε. Και αυτό δεν είναι κυβερνητική ευθύνη. Ξέρετε, ο UNHCR έχει καθεστώς κράτους. Μέχρι τώρα έχει αποδώσει μονάχα 1.400 θέσεις. Είμαστε σε συμφωνίες μαζί τους να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο που θα γίνει πιο αποδοτικό. Οικονομικά και τελειώνω. Ας τα οικονομικά. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ βρέθηκα πρώτη φορά μπροστά σε αυτή τη φάση. Είναι φοβερά δύσκολη η εκναμίευση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι φοβερά δύσκολη, δηλαδή είναι επιλεγμένα. Δεν μπορείς να πάρεις, έχει για σκυλιά. Εσείς κύριε Κικίλια το ξέρετε. Έχουμε ένα ποσό για σκυλιά. Δεν θέλουμε σκυλιά τώρα, θέλουμε φαΐ, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
υπάρχει το know-how. Το αξιοποιούμε και πιστέψτε με, αξιοποιούμε και ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε κάποιο κόμπλεξ σε αυτό το ζήτημα. Μας ενδιαφέρει το ίδιο με εσάς η άμεση εκταμίευση. Δεν είμαστε διαφορετικοί σε αυτό το πράγμα. Έχουμε ζητήσει ειδικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν έρθει, προσπαθούμε να τα ξεκλειδώσουμε. Έχουμε πετύχει συμφωνίες. Έχουμε τη βοήθεια του κυρίου Αβραμόπουλου. Καταλύεται αυτό σιγά σιγά. Θα ξεκινήσει η ροή των χρημάτων. Ήδη έχει ξεκινήσει. Με τις δυσκολίες. Εδώ έκανε μία πρόταση στα οικονομικά ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε σχέση με τους Δήμους. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ σοβαρή πρόταση. Θα την δώσω στον κύριο Χαρίτση. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω να σας πω αν γίνεται ή δεν γίνεται. Ναι, αλλά θα το δουν οι οικονομικοί. Και τώρα ψηφίζουμε νόμο που προσπαθούμε να συνδέσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση με τα οικονομικά ζητήματα και ώστε να μπορέσει πραγματικά να συμμετάσχει. Τελειώνω με το εξής. Οι περιφέρειες είναι κλειδί, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κλειδί. Ξέρετε ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποφύγουμε τους καυγάδες. Με τους περισσότερους δημάρχους και περιφερειάρχες έχουμε καλή σχέση. Είναι όμως σαφές ότι αυτό πρέπει και νομικά να βοηθηθεί. Και νομίζω ότι είναι αυτή τη βδομάδα που θα έρθει. Όχι, δεν γνωρίζουμε. Γιατί υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Η εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης στο προσφυγικό υπάρχει πάντα και είναι κάτι το οποίο τιμά τη χώρα, τιμά και τις ενόπλες δυνάμεις και σε αυτό νομίζω είμαστε σύμφωνοι. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Είχαμε στρατηγική για αυτό το θέμα. Είχαμε τη στρατηγική η οποία εν τέλει οδήγησε εδώ. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Πρακτικά εμείς και η Γερμανία την υπερασπιστήκαμε. Και η Γερμανία εκφράζεται από το Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Μέρκελ δεν ανήκει στην αριστερά. Δεν χρειάζονται αντιδικίες. Υπάρχουν πεδία αντιδικίας. Να βάλουμε πλάτη όλοι αυτή τη δύσκολη συμφωνία, να μπορέσουμε να την προχωρήσουμε. Πιθανώς σε αυτή τη φάση είναι η μόνη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και πριν ξεκινήσουμε τον κύκλο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων